Αναστάς, πορεύσομαι προς τον Πατέρα μου καιρό αυτό. Ού κοιμει άξιος, κληθήνε Υιός σου, ποιήσον με ως ένα των μυστείων σου. Αδερφοί μου, οι θεολόγοι, οι ασχολούμενοι με τον Λόγο του Θεού έκριναν κάτι πολύ σοβαρό. Είπαν ότι εάν ολόκληρος η Αγία Γραφή δεν υπήρχε και εσώζεται μόνον η παραβολή του ασώτου ή το δυνατή να σώσει τον κόσμο όλων. Φοβερά η κρίση αυτή, διότι σήμερα εορτάζομαι όλοι μας. Ποιος δύναται να εκφέρει την γνώμη ότι δεν υπήρξε άσωτος στην ζωή του? Δύο δρόμοι υπάρχουν, ο ένας της αμαρτίας και ο άλλος της αρετής. Δύο περίοδοι υπάρχουν στη ζωή μας, μία περίοδος προ Χριστού και μία περίοδος μετά τον Χριστόν. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι προτού γνωρίσομαι τον Χριστόν είμαι άσωτη, μέσα στην αμαρτία, μέσα στην βρωμιά, μέσα στην ακαθαρσία, μέσα στο σκοτάδι, το μαύρο σκοτάδι. Αλλά έρχεται κάποια στιγμή κατά την οποία ο Πανάγαθος Θεός από ψηλά ή στέλνει το παιδί του ή στέλνει ένα κήρυγμα ή στέλνει ένα βιβλίο χριστιανικό ή στέλνει ένα επεισόδιο ή μια δοκιμασία και αμέσως βλέπεις εκείνο το παιδί που ήταν μέσα στο σκοτάδι να ζητεί το έλεος του Θεού. Τρέχει αμέσως να έβρει ένα καλό πνευματικό να εξομολογηθεί τις αμαρτίες του και τότε γίνεται νεκρανάστασης. Το είπε σήμερα ο ίδιος ο Θεός. Τούτο μου το παιδί το νεκρό, λέγει, και ανέζησε, ανεστήθηκε και ήτο και χαμένο και βρέθηκε. Αυτή είναι η ζωή μας, αδερφοί μου. Και μέσα σε αυτήν τη ζωή ο Πανάγαθος Θεός κατέβηκε από τους ουρανούς για να μας σώσει. Γιατί κατέβηκε από τους ουρανούς ο Θεός? Για να μας σώσει. Να μας σώσει από πού να μας σώσει? Από τον αόρατο εχθρόν. Από αυτόν ο οποίος καραδοκεί να πάρει την ψυχή μας, όχι το σώμα μας. Προσπαθεί πως να πάρει ψυχές στον Άδη. Προσπαθεί πως να πάρει παιδιά του Θεού και να τα κάνει παιδιά της κολάσεως. Τι κρίμα, αδερφοί μου. Τι μεγάλη απολογία έχουμε να δώσουμε στον Θεό εν ώρα κρίσεως. Όταν Εκείνος θα στήσει τους θρόνους Του την ερχομένη Κυριακή, θα τα ακούσουμε αυτά.
διότι οι πατέρες της Εκκλησίας έβαλαν σε αυτάς τας ημέρας ό,τι δυνατό υπήρχε στην Αγία Γραφή. Μας τα έβαλε για να ξυπνήσουμε εμείς οι κοιμισμένοι, που δεν εννοούμε να ανοίξουμε τα μάτια μας να δούμε την πραγματικότητα. Πραγματικότητα είναι μπροστά μας τώρα. Ένας δίσκος κόλυβα, λίγο το όνομα του αποθαμένου να μνημονευθεί και τελειώσαμε. Αλλά ήθελα να ερωτήσω. Προσπαθούμε όταν έχουμε ένα πλάσμα δικό μας και το βλέπουμε να είναι βαριά για τον άλλο κόσμο, προσπαθούμε να του δώσουμε το εισιτήριο. Και ποιο είναι το εισιτήριο? Η εξομολόγηση και η Θεία Κοινωνία. Φροντίζουμε αυτά τα δύο πράγματα, τότε αγαπούμε το πλάσμα μας. Εάν όμως δεν φροντίσουμε πώς να το προετοιμάσουμε να εξομολογηθεί και να κοινωνήσει, δεν το αγαπούμε. Το να τρέχουμε τώρα να κοινωνήσουμε για την ψυχή του αποθαμένου μας, λένε. Ποια σχέση έχει ο αποθαμένος με εμάς τους ζωντανούς? Κοινωνείς εσύ το σώμα και το αίμα του Κυρίου για τον αποθαμένο? Αυτό δεν είναι λογικό. Δεν υπάρχει, δεν είναι φρόνιμο. Τρέχουν όλοι χωρίς να εξομολογηθούν, χωρίς να κοινωνήσουν, χωρίς να προετοιμάσουν την ψυχή των, τρέχουν στο Άγιο Ποτήριο. Γιατί? Για την ψυχή του αποθαμένου, μου λέει. Μα όσες φορές και αν κοινωνήσεις, εσύ κερδίζεις. Ο αποθαμένος είναι το άδειο και στη μετάνοια. Να προσέξουμε, αδερφοί μου, όταν κλείσουν τα μάτια μας, δεν υπάρχει μετάνοια πλέον. Η μετάνοια είναι στον παρόντα κόσμο. Όταν ο Πανάγαθος Θεός εθεράπευσε τον παράλυτο, τον οποίον κατέβασαν από τη στέγη της οικίας, οι φθονεροί Φαρισαίοι παραμόνευαν τι να είπε. Και τι είπε? Τέκνο να φέοντες οι αμαρτίες σου. Αναστατώθησαν οι εχθροί. Ποιος είναι αυτός που λέγει αυτά τα λόγια? Ποιος του έδωκε την εξουσία? Ποιος είναι ικανός να συγχωρεί αμαρτίας? Και τονίζει ο Κύριος μας. Είναι αειδίτε ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει εξουσία στον κόσμο τούτον, όχι στον άλλον. Εν το κόσμο τούτο έχει εξουσία να συγχωρεί αμαρτίας. Αφέοντες η αμαρτία σου, είπε στον παράλυτο. Έγειρε άρδον γραβατός σου και είπαγε στον οίκο σου. Αδερφοί μου, ημάρτωμεν, ηνομήσαμεν, ειδικήσαμεν ενώπιόν σου. Από την μικρά ηλικία ρέπει ο άνθρωπος προς την αμαρτία. Εκκυλίας μητρός αυτού έλεγε, ρέπει προς την αμαρτία ο άνθρωπος. Και αν δεν έχουμε γονείς ευσεβείς να οδηγήσουν τα τέκνα των εις των Θεών, και αν δεν έχουμε διδασκάλους ευσεβείς να οδηγήσουν τα παιδιά μας στον δρόμο του Θεού, και αν δεν έχουμε την ευκαιρία να πούμε δυο λόγια στα παιδιά μας, τι τα γεννήσαμε? Τα γεννήσαμε δια την κόλαση ή δια τον παράδεισον? Πώς μας τα έδωκε ο Θεός μας? Να τα ανατρέψουμε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου ή εν παιδεία και νουθεσία της τηλεκολάσεως? Δεν λέγω τηλεοράσεως, δεν λέγω τηλεκολάσεως για να το καταλάβουμε. Σήμερα, στους 100 ανθρώπους, τους πιστούς χριστιανούς, 3 μελετούν την Αγία Γραφή, 3 άτομα κάθε 100. Και εφημερίδες για να δουν τις ειδήσεις, κάθε 100, 15 διαβάζουν εφημερίδες. Οι άλλοι όλοι, πού είναι? Οι άλλοι όλοι είναι στην τηλεόραση, στην τηλεκόλαση. Το είπε η τηλεόραση.
Το είπε η τηλεόραση. Το είπε η τηλεόραση. Πώς να ντύσω τον εαυτό μου, πώς να ντύσω τα παιδιά μου, πώς θα τα κοιμήσω, πώς θα τα ξυπνήσω, πώς θα τα αναθρέψω με το φαγητό, όχι με την τροφή του Θεού, και πώς θα τα διαπαιδαγωγήσω κατά τον κόσμο. Ρωτάει η μητέρα την κόρη της, «Παιδί μου, όταν μεγαλώσεις, τι θα γίνεις, τι θέλεις να γίνεις?» «Χορεύτρια», λέγει. «Θέλω να γίνω τραγουδίστρια». Και πλήθυναν οι τραγουδιστές σήμερα. Ο κάθε ένας είναι και ένας τραγουδιστής, ο οποίος τραγουδά τα τραγούδια της κολάσεως. Τραγουδά αυτά τα οποία φθείρουν τον άνθρωπο, δεν τον οικοδομούν. Όποιος πει τα πιο εσχρότερα τραγούδια, αυτός έχει πρωτεύουσαν θέση. Αχ, αυτός ο κόσμος. Και τι έρχονται ύστερα από όλα αυτά? Πείνα. Ο άσωτος Υιός έφυγε από τον Πατέρα και έφυγε μακράν, λέγει, εις χώραν μακρινή, δηλαδή εσκόρπισε όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, των πλούτων των οποίων του έδωσε ο Πατέρας του, και εκείνος γυμνός έφυγε μέσα εις χώραν μακρινή και ήρχισε να πεινά, διότι έπεσε στον τόπο εκείνον πείνα μεγάλη. Και τότε, εφόσον δεν είχε, και σκόρπισε τον πλούτον του με τους φίλους και τους γνωστούς και δεν είχε πλέον κανέναν κοντά του και είδεν ότι πεινούσε, εκολύθη ενή των πολιτών, λέγει. Ποιος είναι αυτός ο ενή των πολιτών? Ο διάβολος. Επήγαινε στο διάβολο να του δώσει φαγητό. Και ο διάβολος που τον έστειλε και πήγε? Να βόσκει χείρους. Γιατί δεν είπε να βόσκει πρόβατα, να βόσκει βόας, να βόσκει ημιώνους, να βόσκει οτιδήποτε άλλο? Και είπε χείρους. Διότι οι χείροι είναι σύμβολο ακαθαρσίας. Βρίσκεται το καλοκαίρι ο χείρος μέσα στη ζέστη και του γέρνεις το νερό να τον δροσίσεις, και εκείνος πηγαίνει μέσα στη λάσπη για να έβρει δροσιά. Αδερφοί μου, να προσέξουμε ένα πράγμα. Η σημερινή παραβολή τονίζει, και αυτό είναι το μήνυμα της σωτηρίας, η επιστροφή. Εκεί που ήταν εγκέβος και τους χείρους και δεν εχόρτενε, λέγει, ζητούσε να χορταστεί με τα ξυλοκέρατα τα οποία έτρωγαν οι χείροι. Τι είναι η αμαρτία? Ξυλοκέρατο. Τη στιγμή που την κάνεις, είναι στη γλώσσα σου γλυκύτητα. Όταν όμως φύγει από τη γλώσσα σου, εκείνο το οποίο τρώγεις είναι ξυλοκέρατο, γίνεται ξύλα μέσα στην ψυχή. Και αυτό ζητούσε ο άσωτος, να χορταστεί με εκείνα τα ξυλοκέρατα. Αδερφοί μου, μετάνοια. Φέρω ένα παράδειγμα για να μείνει μέσα στην ψυχή μας. Τους πρώτους χριστιανικούς αιώνας οι αιρετικοί επετίθονται εναντίον της αληθείας, δηλαδή της Εκκλησίας του Χριστού. Και από καιρού εις καιρό συνηθρίζονται οι πατέρες της Εκκλησίας και κατεδίκαζαν τας αιρέσεις. Μεταξύ δε αυτών εγένοντο ελεγόμενε τοπικέ σύνοδοι. Δηλαδή, οι πατέρες της Εκκλησίας ευρίσκονται πότε στο ένα μέρος, πότε στο άλλον, και κατεδίωκαν τις αιρέσεις. Μεταξύ αυτών των πατέρων υπήρχε ένας Άγιος άνθρωπος, ο οποίος ονομαζόταν Ποτάμιος. Αυτός
έχερε σεβασμού από τους συναδέρφους του, δηλαδή τους άλλους δεσποτάδες. Τον έβαζαν στην πρώτη θέση ως πρόεδρο και εκεί κατεδίωκαν όλες τις αιρέσεις, κατεδίωκαν όλη την αμαρτία και ο ποτάμιος υπέγραφε πρώτος. Επέτρεψε όμως ο Πανάγαθος Θεός για να σώσει τον άνθρωπο και να μας δώσει παράδειγμα μετανοίας. Επέτρεψε ο Πανάγαθος Θεός στον ποτάμιο, ο οποίος υπέγραφε ως πρόεδρος των συνόδων, να πέσει βαριά αμαρτία. Και όταν συνεκλήθηκε πάλι η σύνοδος αυτή, ο ποτάμιος εκείνος, ο πρόεδρος της Συνόδου, έβλεπε την συνείδησή του να του επιτίθεται. Τι γυρεύεις εδώ, τι ζητάς εδώ, να το εξομολογηθείς αυτό. Και ερχόταν ο διάβολος και του έλεγε, δεν τρέπεσαι να πάεις εσύ τώρα πρόεδρος να πεις αυτή την αμαρτία. Ερχόταν η συνείδηση και του έλεγε, τώρα να εξομολογηθείς τώρα και μην εντρέπεσαι τίποτε. Και ερχόταν ο διάβολος και του έλεγε, ντροπή μεγάλη, μην πεις τίποτε. Μην ανοίξεις το στόμα σου να πεις τίποτε. Και συγκρούεται ο άγγελος του Θεού με τον διάβολο. Και εν τέλει, όπως ήταν στην καρέκλα της Προεδρίας της Συνόδου, σηκώθηκαν από την καρέκλα, επήγαινε στο μέσο της Συνόδου και είπεν τούτα τα λόγια. Κύριε, Συ γνωρίζεις την καρδία μου, Συ γνωρίζεις την αμαρτία μου, Συ γνωρίζεις τα άδειλα και τα κρύφια, Συ με γνωρίζεις ποιος είμαι. Και έμειναν τα μέλη της Συνόδου και έβλεπαν αυτόν τον πρόεδρο μέσα στο μέσο. Και άνοιξε το στόμα του και εξομολογήθηκε την αμαρτία του ενώπιον όλης της Συνόδου που ήταν εκεί. Έκθαμβοι όλοι που ήσαν μέσα στη Σύνοδο, ήρχεσαν να δακρύζουν. Και πάνω από αυτούς εδάκριζαν οι άγγελοι του ουρανού για την επιστροφή ενός ανθρώπου αμαρτωλού. Ναι, αδερφοί μου, το είπε ο Θεός, ο Παράδεισος έχει χαράν απεριόριστην, άφραστην, ασύλληπτην εις εμάς. Η χαρά του ουρανού δεν την γνωρίζει κανείς. Μία φορά όμως πανηγυρίζει ο Παράδεισος. Πότε? Επί τη επιστροφή ενός αμαρτωλού, λέγει, ενός μετανοούντος. Τότε, λέγει, οι άγγελοι του ουρανού πανηγυρίζουν ότι μία ψυχή εσώθηκε και εισέρχεται στον Παράδεισο, διότι όλοι οι δίκαιοι που ευρίσκονται στον Παράδεισο, όλοι είναι μετανοημένοι αμαρτωλοί. Ουδείς αναμάρτητος στον Παράδεισο. Μόνον οι μετανοημένοι εισέρχονται στον Παράδεισο. Και αυτοί είναι τα μέλη της Βασιλείας των Ουρανών. Ναι, αδερφοί μου, το παράδειγμα του ποταμίου αυτού ανδρός, ο οποίος μας δίδει την παρησία στον Θεό και στους ανθρώπους, πρέπει να μας οδηγήσει και εμάς στην μετάνοια στον κόσμο τούτον. Να μας οδηγήσει η μετάνοια του ασώτου, ο οποίος λέγει, «Αναστάς πορεύσομαι προς τον Πατέρα μου και ερώ αυτό και θα του πω, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, ούκ ημι άξιος κληθεί να υιός σου, πείσον με ως ένα των μυστείων σου. Δεν είμαι άξιος να είμαι παιδί σου». Αυτό είπε ο Τελώνης,
Αυτό είπε ο ληστής, αυτό είπε η Μαρία, η Ωσία Μαρία η Αιγυπτία. Αυτό είπε η πόρνη προ λίγων ημερών πρώτης σταυρώσεως του Κυρίου μας. Όταν εισήλθεν εις τον οίκον όπου ευρίσκεται ο Κύριος και πλησίασεν και άνοιξε τους οφθαλμούς της ως βρύσες οι οποίες έτρεχαν τα δάκρυα και έπλυνε τα πόδια του Κυρίου με τα δάκρυά της και σκούπισε με τα μαλλιά της το μύρον το οποίο έβαλεν εις τα πόδια του Κυρίου. Εδώ υπάρχει κάτι, αλλά πού να το πω, πού να τολμήσω να το πω. Η γυναίκα εθεωρούσε τότε την μεγαλύτερη ταπείνωση να δείξει τα μαλλιά της. Να ξεσκεπαστεί και να δει ο κόσμος τα μαλλιά της. Αυτό ήταν η μεγαλύτερη ταπείνωση της γυναικός. Σήμερα υπάρχει γυναίκα η οποία προσεύχεται και να σκεπάσει την κεφαλή της με το μαντιλάκι το οποίο λέγει το Ευαγγέλιο ο Απόστολος Παύλος. Όχι. Γιατί δεν βλέπει τι της εχάρισε ο Θεός. Τα μαλλιά της που της εχάρισε ο Θεός είναι για να σκεπάζει την κεφαλή της όταν προσεύχεται. Αδερφοί μου, δεν θέλω να συνεχίσω περισσότερο, μόνο μία παράκληση. Όσοι εξ ημών ακούετε το Λόγο του Θεού, σας παρακαλώ πολύ μη βλασφημείτε τα ιερά και τα όσια. Έγινε η Ελλάδα το πλέον βλάσφημον έθνος του κόσμου. Των Σταυρών των Τίμιων, την Πανάχραν των Μητέραν, των Κύριων και Θεών. Πού καταντήσαμε? Δεν βλέπετε τι γίνεται μπροστά μας? Γιατί οι σεισμοί, γιατί οι καταποντισμοί, γιατί οι ασθένειες, γιατί οι αστραπές και οι βροντές, γιατί οι ασθένειες, γιατί οι φωτιές οι οποίες ανάβουν και να μας κατακάψουν όλους? Γιατί όλα αυτά? Δεν διαρωτάτε κανείς να πει μα τι γίνεται? Μας προειδοποιεί ο Θεός και εμείς τίποτε. Τραβούμε το δρόμο μας όπως τα αρνιά τα οποία πηγαίνουν στη σφαγή. Αδερφοί μου, μη βλασφημείτε τα ιερά και τα όσια. Μη βλασφημείτε, σας παρακαλώ μου όλη μου την ψυχή. Μη βλασφημείτε τα ιερά και τα όσια. Μη βλασφημείτε το Θεό και την Παναγία μας η οποία μας βοηθά και μας κλαίει για μας ημέρα και νύχτα. Και ήρθε ο Πανάγιος Θεός να μας δώσει την ιδία μετάνοια του ασώτου, την οποία νικούσαμε σήμερα, και να μας αξιώσει στον κόσμο τούτο να ζήσουμε μαζί του και στον άλλο κόσμο αιώνια στη βασιλεία του, την επουράνιον. Αμήν.